Φίλοι και φίλες του Baταradas.gr, γεια σας. Είμαι ο Τηλέμακος Παπαγγέλου και μία ημέρα πριν από την έναρξη του Euro θα αναλύσουμε μαζί με τον Βασίλη Μελίδη τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Ξεκίνημα με το παιχνίδι της Παρασκευής ανάμεσα στην Γαλλία και την Ρουμανία. Βασίλη, η Γαλλία θεωρείται όχι απλά το φαβορί της αναμέτρησης αυτής, αλλά και ολόκληρου του Euro. Εναρκτήριο μάτς λοιπόν στο Stade de France με την οικοδέσποινα Γαλλία, η οποία δεν πήρε μέρος στα προκριματικά. Έδωσε μια σειρά φιλικών, όμως διαθέτει ένα σύνολο πλήρες, παρά τις δεδομένες απουσίες που θα αναλύσουμε λίγο παρακάτω, και ελπίζει ότι θα σηκώσει την κούπα στην τρίτη φορά που διοργανώνει την τελική φάση Euro, μετά το 1960 και το 1984. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη Ρουμανία, μια ομάδα που τη γνωρίζουμε πολύ καλά και ως Έλληνες, αντιμετώπισε την εθνική μας τα προκριματικά. Ήταν αίτητη, να πούμε, στην προκριματική φάση, με 5 νίκες και 5 ισοπαλίες, ενώ διέθετε και πολύ καλή άμυνα. Δέχτηκε μόλις δύο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Έτσι, η Ρουμανία προβάλλει ως outsider, ποτέ όμως δεν μπορούμε να διαγράψουμε μια ομάδα με την ποδοσφαιρική ιστορία που έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια η Ρουμανία. Για να επιστρέψουμε τώρα στις απουσίες των Γάλλων, φυσικά προεξάρχουσα είναι η απουσία του Καρίμ Μπενζεμά λόγω του γνωστού σκανδάλου με τον εκβιασμό του Βαλμπουενά. Ο Ντεσάμπ ακολούθησε την πολιτική της Γαλλικής Ομοσπονδίας και άφησε τον Γάλλο επιθετικό της Ρεάλ εκτός της 23ης του Euro. Απουσιάζουν επίσης οι αμυντικοί Βαράν, Ματιέ και Σακό, σημαντικές απουσίες στην άμυνα, όπως και ο μέσος ο Λασανά Ντιαρά. Τώρα, χρειάζεται να αναφέρουμε σε αυτό το εναρκτήριο μάτς, Τηλέμαχη, ότι η φετινή διοργάνωση του Euro στη Γαλλία δεν γίνεται υπό τις ιδανικές συνθήκες. Και μιλάω για τις εξωγενείς συνθήκες των αγώνων. Έχουν διάφορα προβλήματα οι Γάλλοι. Τρομοκρατία, απεργίες, πλημμύρες τις τελευταίες ημέρες. Μετεμποδίων και αυτό επιτάσσει και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε όλους τους αγώνες. Το οποίο ενδέχεται, όπως λένε πολλά ρεπορτάζ, να είναι αποθητικό για πολλούς θεατές στο να δώσουν το παρόν στα παιχνίδια. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν θα είναι ανασταλτικοί για την αίσια έκβαση της διοργάνωσης, τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο γενικότερα οργανωτικό κομμάτι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά και για να δούμε και στοιχηματικά την έναρξη του Euro, το Baταradas.gr κλείνει προς το over 2,5. Η Γαλλία φυσικά είναι το φαβορί, οπότε μια επιλογή θα μπορούσε να είναι και ο Άσος, αν και παίζεται σε σχετικά μικρές αποδόσεις. Από εκεί και πέρα είναι πρεμιέρα, κρύβει πάντα παγίδες ένα μάτς πρεμιέρα, ειδικά σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Το άγχος το έχει η Γαλλία. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι το over μπορεί να βγει με σχετική άνεση. Over 2,5 λοιπόν η βασική μας εκτίμηση για το μάτς Γαλλία-Ρουμανία. Και σε συνδυασμό με άσο για τους πιο τολμηρούς, νομίζουμε ότι αυτές θα είναι δύο έξυπνες στοιχηματικές επιλογές. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η ανάλυση του εναρκτήριου αγώνα του Euro 2016. Εσείς να επισκέπτεστε το www.betarades.gr, καθώς θα υπάρχει έτσι διαδραστική επικοινωνία μαζί σας μέσω βίντεο και ανάλυση όλων και των 51 αγώνων της φετινής διοργάνωσης.